Πάμε λοιπόν τώρα να μάθουμε παρέα αν το άτμισμα είναι ασφαλέστερο από το κάπνισμα. Τα βασικά χαρακτηριστικά του ηλεκτρονικού τσιγάρου είναι ότι δεν περιέχουν καπνό. Ότι δεν λειτουργούν με καύση στερεού υπολείμματος όπως είναι το φυτό του καπνού που έχουν τα συμβατικά τσιγάρα. Χρησιμοποιούνται συστατικά τα οποία είναι εγκεκριμένα για ανθρώπινη χρήση. Για χρήση σε τρόφιμα κυρίως. Σε σχέση με το κάπνισμα, όπως θα σας δείξω και πιο κάτω, τα τοξικά συστατικά είτε αποουσιάζουν πλήρως είτε υπάρχουν σε ποσότητες 10 έως πάνω από 1000 φορές μικρότερες από το τσιγάρο. Το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι μια ηλεκτρική συσκευή ουσιαστικά, η οποία αποτελείται από μια μπαταρία και ένα το λεγόμενο ατμοποιητή, ο οποίος είναι ένας χώρος στον οποίο βρίσκεται υγρό και μια αντίσταση με φυτίλι ουσιαστικά, η οποία θερμαίνεται, εξατμίζει αυτό το υγρό, δημιουργεί έτσι οπτικά την εμφάνιση καπνού, ο οποίος δεν είναι καπνός, είναι ατμός, την εξάτμιση υγρού, και είναι αυτό το οποίο εισπνέει ο χρήστης και στη συνέχεια εκπνέει και το βλέπει. Τα υγρά περιέχουν νικοτίνη κατά βάση και ουσίες οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως στα τρόφιμα και οι ουσίες αυτές, όπως είναι η γλυκερίνη και η προπυλινογλυκόλη, είναι και αυτές που προκαλούν την εμφάνιση αυτού του καπνού, ο οποίος είναι ατμό. Από το 2015, ό,τι έρευνες κάνουν, δείχνουν ότι το ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι 95% ασφαλέστερο σε σχέση με το κάπνισμα. Εδώ όμως να βάλουμε μια άνω τελεία με την έννοια ότι όλες οι έρευνες, οι ιατρικές, οι γιατροί δεν είμαστε, αλλά γνωρίζουμε ότι τα αποτελέσματα για το κάπνισμα χρειάζονται μακροχρόνιες έρευνες. Όταν ακούμε μετά από μια κυκλοφορία ενός προϊόντος 8 ετών, ότι δεν γνωρίζουμε τι είναι το ηλεκτρονικό τσιγάρο, τι έχει και τι δεν έχει, ή πρέπει να είναι πολύ άσχετος αυτός που το λέει, ή αλλιώς έχει πρόβλημα η επιστημονική κοινότητα. Γιατί αν επί 8 χρόνια δεν έχει καταφέρει να μάθει τίποτα, τότε έχουμε πρόβλημα. Θα έπρεπε, η κοινή λογική λέει ότι δεν είναι καπνικό είναι προϊόν. Είναι το άρωμα που βάζουν οι χρήστες γιατί θέλουν να θυμίσουν κάτι με άρωμα. Τα υγρά αναπληρωσής δεν περιέχουν καπνό. Στον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο, στα παιδιά για παράδειγμα, που είναι ένα τεράστιο, κυρίως διότι εκεί αρχίζουν να καπνίζουν, αυτή είναι η ηλικία, η εφηβική ηλικία, είναι η ηλικία έναρξης του καπνίσματος. 12, 13, 14. Στον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο λοιπόν, η νικοτίνη προκαλεί πάρα πολύ αρνητικές επιπτώσεις. Έχει πολύ κακές επιπτώσεις στην ανάπτυξη του κεφάλου. Αλλά η νικοτίνη θα έλεγα ότι δεν έχει σκοτώσει κανέναν. Ναι. Έχει σκοτώσει κόσμο λόγω του ότι τους εθίζει το κάπνισμα. Mm. Αλλά από μόνη της σαν ουσία, γι' αυτό και υπάρχουν και τα φαρμακευτικά σκευάσματα. Mm. Άρα η νικοτίνη λοιπόν προκαλεί τον εθισμό σε μεγάλο βαθμό, δεν σκοτώνει όμως τον καπνιστή από μόνη της. Μάλιστα. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει ούτε καν σύγκριση, θα έλεγα. Δηλαδή είναι τόσο ευρεία και τεράστια διαφορά ως προς τοξικότητα που θα έλεγα ότι δεν έχει και πολύ νόημα να το συζητάμε. Σκεφτείτε ότι το συμβατικό τσιγάρο περιέχει περίπου 7.000 ουσίες στον καπνό του, τον καπνό που εισπνέει ο καπνιστής, έναντι του ηλεκτρονικού τσιγάρου, στο οποίο είναι απειροελάχιστες οι ουσίες. Τα περισσότερα τοξικά που έχει ο καπνός του τσιγάρου δεν υπάρχουν καθόλου στο ηλεκτρονικό τσιγάρο, ενώ κάποια άλλα μπορεί να ανεβρίσκονται. Οι ποσότητες στο ηλεκτρονικό τσιγάρο είναι από δεκάδες έως χιλιάδες φορές χαμηλότερες από ό,τι υπάρχουν στον καπνό του συμβατικού τσιγάρου.